Στην τρίτη ταινία του Ant-Man είδαμε επιτέλους τον χαρακτήρα του Modok. Όμως δείτε πώς πραγματικά θα ήθελα και θα μπορούσε να είναι ο χαρακτήρας στην ταινία. No more heroes, no more mistakes. It's time for another dose. Is it stabilized? Almost. You infected me with his blood. It could have killed me. How could you make me one of them? I made you strong. You stole my hope. What have you done? I will rid the earth of superpowers. Even if it has to end with me. Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Κωνσταντίνος και καλώς ήρθατε στο Geeking Out, στο κανάλι που μιλάμε για comics, ταινίες, games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους παλαιότερους χαρακτήρες στη Marvel Comics. Για ένα χαρακτήρα που εμφανίστηκε πολύ πρόσφατα στο Marvel Cinematic Universe στην ταινία Ant-Man and the Wasp Quantumania. Και αφενός με έφερε σε μια πολύ ευχάριστη θέση, γιατί έχουμε φτάσει να φέρνουμε χαρακτήρες σαν τον Modok ή τον Ant-Man στη μεγάλη οθόνη και το κοινό να τους αγκαλιάζει, να τους δέχεται με μεγάλη πρόθεση. Αφετέρου βέβαια με έφερε και σε μια πιο δυστάρεστη θέση, καθώς δεν ήθελα να δείξουν έτσι τον χαρακτήρα του Modok. Okay, καταλαβαίνω να είναι γελίος, αλλά νομίζω ότι το παρακάνανε. Και δεν αναφέρομαι απαραίτητα στην εμφάνισή του, αλλά στο story arc του, δηλαδή τι του έδωσαν να κάνει σε αυτή την ταινία. Γιατί πιστεύω ότι χαραμίστηκε. Μην ανησυχείτε, δεν θα υπάρξει κανένα spoiler για την ταινία για αυτούς που δεν την έχουν δει, αλλά θέλω από εσάς μετά το τέλος αυτού του βίντεο να μου πείτε κι εσείς στα σχόλια αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε ότι ο Modok χαραμίστηκε. Έχει πολύ καλύτερες ιστορίες να πει από αυτή που φέραν στη μεγάλη οθόνη με το Ant-Man 3. Αυτός ο χαρακτήρας είναι πολλά παραπάνω από ένα υπτάμενο κεφάλι. Πριν ξεκινήσουμε, να θυμίσω ότι τα like και τα subscribe σας βοηθάνε πάρα πολύ να μεγαλώσουμε αυτό το κανάλι. Κοντεύουμε 10.000 συνδρομητές. Πατήστε το sub, λιώστε το. Φυσικά έρχεστε και στην ομάδα μας στο Facebook, όπου κικάρουμε ακόμα περισσότερο. Πάμε να μιλήσουμε για τον Modok. Ο Modok δημιουργήθηκε από τον Stan Lee και τον Jack Kirby το 1967 και πρωτοεμφανίστηκε στο Tales of Suspense νούμερο 94. Εκεί πέρα παίρνουμε τα πρώτα στοιχεία για την καταγωγή του Modok, αλλά τα περισσότερα τα παίρνουμε από το Super Villain Team-Up, το οποίο κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2007. Αυτό που πολλοί δεν ξέρουν για τον Modok είναι ότι βασίζεται σε ένα χαρακτήρα που έφτιαξε ο Jack Kirby και ο Joe Simon και λέγεται Marto. Ο Marto δεν ήταν χαρακτήρας Marvel, τότε δεν υπήρχε η Marvel, αλλά ήταν χαρακτήρας της Novelty. Βλέποντας τις εικόνες, αμέσως παρατηρούμε κάποιες ομοιότητες όπως το μεγάλο κεφάλι και το γεγονός ότι είναι επιστήμονας. Πίσω από την έμπνευση του Stan Lee για τον Modok ήταν η θέληση του Stan να φέρει στα κόμιξ ένα χαρακτήρα ο οποίος ήταν πανέξυπνος και δεν νικούσε τους αντιπάλους του με την σωματική του υπερτερότητα. Στο Tales of Suspense 93 λοιπόν βλέπουμε τον Captain America να τα βάζει με τον οργανισμό AIM, έναν οργανισμό που έχουμε δει και στις ταινίες του MCU. Η AIM ήταν αυτή που είχε δημιουργήσει το υπέρτατο όπλο της, τον Modok. Έλα που όμως δεν ήλεγχε αυτή τον Modok, αλλά ο Modok είχε διεισδύσει για τα καλά και είχε αυτός πάρει τον έλεγχο της AIM. Γι' αυτό στο τεύχος 94 του Tales of Suspense βλέπουμε για πρώτη φορά τον Captain America εχμάλωτο της AIM και τον Modok να παρουσιάζεται μπροστά του. Είναι καλή στιγμή να σας πω και τι σημαίνει το Modok, καθώς είναι ένα ακρόνυμο. Τα αρχικά λοιπόν σημαίνουν Mechanized Organism Designed Only for Killing, ένας μηχανοποιημένος οργανισμός σχεδιασμένος μόνο για θανάτωση. Ο Captain America με τον Modok δίνουν μια μάχη και φυσικά ο Captain νικάει. Και είναι μετά από πολλά χρόνια το 2007 που παίρνουμε παραπάνω πληροφορίες για το ποιος είναι αυτός ο τρελό επιστήμονας. Λοιπόν, στα 5 τεύχη που βγήκαν το 2007, τα οποία λέγονται Super Villain Team-Up, βλέπουμε έναν νεαρό επιστήμονα που δουλεύει για την AIM να μιλάει με μια άλλη κοπέλα, η οποία δουλεύει και αυτή για την AIM, και να τον απορρίπτει. Όλα αυτά στα πλαίσια μιας ενημέρωσης που είχαν από την AIM. Και φυσικά αυτή τη φορά μαθαίνουμε και το όνομα του επιστήμονα πίσω από το ακρόνυμο Modok, το οποίο είναι ο άνθρωπος George Tarleton. Η AIM λοιπόν ψάχνει για κάποιον ο οποίος θα πάρει μέρος σε ένα πείραμα.
Το πείραμα λέγεται MODOK, αλλά διαβάζει λίγο διαφορετικά. Αν προσέξετε, είναι Mental Organism Design Only for Computing για την ώρα και όχι Killing, όπως είπαμε πριν. Και φυσικά ο George Tarleton, αφού έχει φάει τη χιλόπιτα του, λέει θα έρθω εγώ, αλλά στην πορεία το μετανιώνει. Βέβαια, οι agents της AIM του λένε δεν πας πουθενά, εσύ θα είσαι το πειραματόζωό μας. Ας μην έλεγες εξ αρχής ότι θα πάρεις εσύ μέρος. Το project είχε κι άλλο όνομα πέρα από MODOK, λεγότανε Project Cosmic Cube και το πλάνο ήτανε να περάσει άπειρη πληροφορία δισεκατομμύρια χρόνια εξέλιξης μέσα στο κεφάλι του MODOK. Το νέο του σώμα θα ήταν πλέον αυτή η μηχανική καρέκλα. Φυσικά κατά τη διάρκεια του πειράματος κάτι πήγε λάθος. Η μεταβλητή, η οποία δεν είχε υπολογιστεί στο πείραμα, από ό,τι φαίνεται από το κόμικ, ήτανε η ζωή. Σε όλα τα δισεκατομμύρια χρόνια που έχει ζήσει αυτό το σύμπαν, δεν βγάζει νόημα το ότι υπάρχει ζωή. Αυτό έχει αποτέλεσμα ο MODOK να αποτρελαθεί, το πείραμα να πάει εντελώς λάθος και να σκοτώσει τους πάντες στο δωμάτιο. Πλέον το γράμμα C που είναι για computing έγινε K, το οποίο είναι για killing. Έτσι λοιπόν μας δόθηκε και το πιο φρέσκο origin του MODOK και με τα χρόνια μέχρι το 2023 έχει χρησιμοποιηθεί και ως κωμικός χαρακτήρας αλλά και ως πολύ σοβαρός. Εμένα για παράδειγμα, όπως σας είπα, μου άρεσε πάρα πολύ στο Marvel's Avengers, στο οποίο έπαιξα στο PS4. Το παιχνίδι δεν έλεγε πολλά, αλλά ο MODOK ήταν φοβερός. Τον έχουμε δει πολλές φορές και σε κινούμενα σχέδια, στο Avengers Assemble ας πούμε, ή σε αυτήν εδώ τη σειρά. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για μερικές ιστορίες που συμμετέχει ενεργά ο MODOK. Και φυσικά οι πιο πολλές είναι με τους Avengers. Αρχικά μιλήσαμε για την πρώτη επαφή του Captain America με τον MODOK στην προσπάθεια του Captain να σώσει την Agent 13. Η αμέσως επόμενη του εμφάνιση ήταν με τον Hulk. Και αυτή είναι λίγο περίεργη, καθώς ο MODOK μετέτρεψε την κοπέλα του Hulk σε θηλυκή Hulk η οποία ήταν και άρπια. Ελπίζω πραγματικά να μην δούμε κάτι τέτοιο ποτέ στο MCU. Ο MODOK έπεισε την Becky ότι ο Hulk ήταν αυτός που έφταιγε που πιάσαν τον πατέρα της και τον βάλαν φυλακή, της έκανε ουσιαστικά ένα brainwash ώστε να κυνηγήσει εκείνη τον Hulk. Μη σας τα πολυλογώ, πέφτει μπόλικο ξυλίκι και λίγα τεύχη μετά καταλαβαίνει ο Hulk ότι ο MODOK είναι αυτός που κινεί τα νήματα. Μία από τις αγαπημένες μου όμως ιστορίες είναι αρκετά πρόσφατη. Το 2008, πάλι σε τεύχη του Incredible Hulk, βλέπουμε τον MODOK να γίνεται Superior MODOK. Ακριβώς όπως έγινε ο Spider-Man Superior Spider-Man και ο Iron Man Superior Iron Man. Κάτι έπαιζε με αυτή την εποχή και όλοι θέλανε να γίνουν καλύτερες βερσιόν του εαυτού τους. Και τι ακριβώς έκανε ο MODOK? Κλωνοποίησε τον εγκέφαλό του. Τι πιο σύνηθες. Κατάφερε να φτιάξει ένα ακριβές αντίγραφο το οποίο είχε την ικανότητα να αναπτύσσεται. Δεν ξέρω αν καταλάβατε τι είπα. Είχανε μία φάρμα στην οποία αναπτύσσανε ένα μυαλό. Και γιατί να πας για ποτάκι Κυριακή βράδυ? Θα πας εργαστήριο να αναπτύξεις ένα μυαλό. Γιατί όχι? Το νέο DNA θα ήταν μεν του MODOK, αλλά θα ήταν και διαφορετικό. Μετά την πλήρη ανάπτυξη του κεφάλου, ο οποίος είναι τεράστιος, ο MODOK ήταν έτοιμος για την τομή στο κεφάλι του και την εισχώρηση του νέου του μυαλού στο κρανίο. Έτσι γεννήθηκε ο Superior MODOK. Πριν κλείσουμε, πάμε να μιλήσουμε για τις δυνάμεις που έχει ο MODOK, οι οποίες είναι αρκετά διαφορετικές από τον μέσο κακό χαρακτήρα της Marvel Comics. Η δύναμη του MODOK είναι κυριολεκτικά ο εγκέφαλός του. Έχει τη δύναμη να επεξεργάζεται πάρα πολύ γρήγορα πληροφορία όσο ένας υπολογιστής. Επίσης, φυσικά έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε έχει ένας υπολογιστής. Μιλάω για το ίντερνετ, με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 100 Mbps στο νέο μας πακέτο. Μπερδεύτηκα. Και όταν λέω επεξεργαστική δύναμη ενός υπολογιστή, δεν εννοώ ενός απλού υπολογιστή, αλλά του καλύτερου και πιο γρήγορου υπολογιστή στον κόσμο. Και δεν είναι καν αυτό το πιο εντυπωσιακό από τις ικανότητες. Μπορεί να υπολογίσει την πιθανότητα ενός αποτελέσματος κάποιου γεγονότος. Έχει δηλαδή τη δύναμη να βλέπει το μέλλον. Προφανώς, όταν ένα πλάνο του MODOK δεν δουλεύει, οφείλεται στο γεγονός ότι σε αυτή την εξίσωση δεν έχει λάβει υπόψη του βασικά πράγματα ή μεταβλητές, τις οποίες θα προσθέσουν οι δικοί μας ήρωες στην εξίσωση και φυσικά ο MODOK δεν θα τις υπολογίσει, γι' αυτό και βγαίνει ιτημένος τις περισσότερες φορές. Επίσης, παιδιά, μην ξεχνάμε την καρέκλα του, την οποία την χρειάζεται καθώς δεν μπορεί το σώμα του να κρατήσει τον εγκέφαλό του, η οποία επίσης εκτοξεύει πυράβλους καθώς και ακτίνες λέιζερ. Τέλος, ο χαρακτήρας έχει εμφανιστεί να έχει ψυχικές δυνάμεις που του επιτρέπουν να κινήσει άτομα όπως και αντικείμενα, καθώς και μπορεί να δημιουργεί πεδία δύναμης τα οποία είναι ικανά να αντέξουν μικρές πυρηνικές εκρήξεις. Ακόμα, ο MODOK έχει καταφέρει να πάρει τον κοσμικό κύβο. Βέβαια, για κακή του τύχη, τις περισσότερες φορές ο κύβος καταλήγει στα χέρια του Thanos. Αυτά ήθελα να σας πω για τον χαρακτήρα του MODOK και αφού τον είδα στην τρίτη ταινία του Ant-Man, ένιωσα ότι έπρεπε να γίνει ένα ποιος είναι για αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί μπορεί να είναι πολύ καλύτερος και πολύ πιο σημαντικός από ό,τι τον είδαμε σε αυτή την ταινία. Ελπίζω με αυτά που σας είπα για τον MODOK να σας έπεισα ότι του αξίζει μια καλύτερη μεταχείριση. Βέβαια, δεν θέλω να ακούγομαι αρνητικός. Όπως είδαμε έναν άλλο MODOK στο Doctor Strange The Multiverse of Madness, μπορούμε τώρα να δούμε ένα διαφορετικό MODOK μέσα από το Multiverse. Γιατί όχι, μια πιο σκοτεινή εκδοχή του χαρακτήρα.
χαρακτήρα. Εσείς στα σχόλια θέλω να μου γράψετε πώς σας φάνηκε ο MODOK στην ταινία Ant-Man and the Wasp Quantumania. Επίσης, να σας πω ότι τα like και τα subscribe σας μας βοηθάνε πάρα πολύ. Κοντεύουμε τα 10.000, είμαστε ένα τσακ μακριά. Και φυσικά, να ευχαριστήσω τον Αστέριο Μέρκο και τον Στέφανο Σπανό για τη βοήθειά τους ως υπερήρωες στο κανάλι. Όποιος θέλει μπορεί να γίνει μέλος πατώντας το κουμπί συμμετοχή. Αυτά από μένα, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Geeking Out. Ελπίζω να είμαστε 10.000. Γεια χαρά!